Κύριε Μαρκάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Και εδώ πέρα μιλάμε για 5 παρετήσεις. Καταρχήν, για να κατανοήσουν και οι πολίτες, να το καταλάβουν και οι πολίτες του Ρεθύμνου, τι ακριβώς έχει συμβεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, γιατί από ό,τι γνωρίζω, 5 είστε οι εντατικολόγοι στο νοσοκομείο. 5 εντατικολόγοι και, και είμαστε όλοι οπαδοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν ξεπλήσαμε ένα πρωί για να πούμε ότι θα εγκαταλείψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί θέλουμε να ιδιωτεύσουμε, αλλά φτάσαμε σε αυτό το απενεννοημένο βήμα, γιατί η κατάσταση έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Για να σε εξηγήσω σε ένα λεπτό περί τίνος πρόκειται, η μονάδα μας έχει 7 κρεβάτια, 7 κρεβάτια λειτουργούμε, τα οποία ήταν γενικής μονάδας. Από τη στιγμή που έγινε η πανδημία του κορονοϊού, το Ρέθυμνο χαρακτηρίστηκε ότι έχει COVID κλινική, αλλά δεν χρειάζεται να έχει COVID μονάδα. Mm-hmm. Στην πορεία βέβαια φάνηκε ότι αυτό ήταν μάλλον λάθος, γιατί κατόπιν αναγκαστήκαμε και με εντολή του διοικητή να ανοίξουμε ένα κρεβάτι, γιατί τα 3 μου κρεβάτια είναι απομονωμένα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν COVID εντατικής κρεβάτια. Αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε το ένα κρεβάτι, μετά ανοίξαμε το δεύτερο κρεβάτι, μετά ανοίξαμε το τρίτο κρεβάτι. Τώρα λειτουργούμε λοιπόν 7 κρεβάτια, των οποίων είναι 4 non-COVID και 3 COVID. Αυτό το πράγμα γίνεται το τελευταίο διάστημα. Είμαστε 5 γιατροί. Εφημερεύει ένας γιατρός μοναχός του από το μεσημέρι και μετά και τα Σαββατοκύριακα, ένας από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Μιλάμε τώρα για ένα μοναδικό εντατικό λόγο, χωρίς καμία βοήθεια, ούτε εξειδικευόμενο, ούτε ειδικευόμενο, ούτε τίποτα άλλο. Το νοσοκομείο μας έχει σοβαρά προβλήματα και το ξέρουν πολύ καλά και η διοίκηση εδώ πέρα και η Ευδομήπε και το Υπουργείο. Οι αναισθησιολόγοι είναι 3 τέλος πάντων. Φέρνουν κάποιους αναισθησιολόγους από τα διάφορα νοσοκομεία και κάνουν κάποιες εφημερίες μετά. Αλλά η ουσία είναι η εξής, ότι καθόλου το 24ωρο τις περισσότερες μέρες υπάρχει ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος κατά 90% είναι σε χειρουργείο. Γιατί παρόλο που τα τακτικά χειρουργεία δεν γίνονται, επίγοντα υπάρχουν. Οπότε πρέπει να χειρουργηθεί ο κόσμος για τα επίγοντα. Όταν λοιπόν ο αναισθησιολόγος είναι στο χειρουργείο, καταλαβαίνετε ότι όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο δεν είχε αναισθησιολόγο. Οτιδήποτε και να συμβεί, και συμβαίνει, ανακοπή, αναπνευστικές ανεπάρκειες, όλα αυτά πρέπει να φύγει ο εντατικολόγος, ο οποίος και αυτός πιθανόν να είναι μόνος του από το μεσημέρι και μετά σίγουρα και τα Σαββατοκύριακα, για να πάει να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να υπάρχει αναισθησιολόγος. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, κύριε Μαρκάκη, πέρα από αυτές τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχετε σε ένα νοσοκομείο που σηκώνει στις πλάτες του το βάρος και της διαχείρισης της πανδημίας στη ρεθυμνιώτικη κοινωνία και στους επισκέπτες του Ρεθύμνου, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ σας ζητάνε να κάνετε και διακομιδές ως εντατικολόγοι. Το τελευταίο είναι ότι επειδή χρόνια τώρα υπάρχει το πρόβλημα των διακομιδών στο νοσοκομείο, ποιος θα τις κάνει, ποιος δεν θα τις κάνει. Να θυμίσω ότι η εντατική παλιότερα έκανε διακομιδές, ειδικά όταν είχε 6 ειδικευόμενους, βοηθούσε το νοσοκομείο και έκανε το 99% των διακομιδών. Τώρα όμως δεν έχουμε ούτε καν εξειδικευόμενους, ούτε καν ειδικευόμενους, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε 5 μοναδικοί γιατροί. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι και 3 αναισθησιολόγοι. Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως δικό μου πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της διοίκησης. Από την περασμένη εβδομάδα μας στείλανε εντέλεση ότι θα μας βάλουν κάποιες εφημερίες παραπάνω το μήνα στον κάθε γιατρό, με εντέλεστε, εφημερίες οι οποίες θα είναι εκτός μονάδος για να κάνουμε τις διακομιδές. Οποιοδήποτε αρρώστου, βαρέως ασθενούς εντός του νοσοκομείου, που έρχεται στο νοσοκομείο ή είναι στην κλινική, στα άλλα νοσοκομεία, τα όμορα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε την παρέτηση, την δική σας και 4 συναδέλφων σας, οι εντατικολόγων στο Ρέθυμνο. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, να το πω λαϊκά. Απόψε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου δεν υπάρχει εντατικολόγος? Βέβαια. Είπα ότι το πόστο μου δεν θα το παρατήσω έτσι. Δεν θα το παρατήσω έτσι. Είναι δυνατόν. 7 αρρώστους έχω μέσα, κύριε Δασκαλάκη. Βεβαίως. 4 και 3 COVID. Είναι δυνατόν. Εγώ είμαι κάθε μέρα εκεί πέρα και μέρα και νύχτα και θα κάνω και 7 και 8 και 9 και 10 και 11 εφημερίες. Απλώς αυτό που ζητάω είναι ότι να μην μεταθέτουν τα προβλήματα του νοσοκομείου και να μου αναθέτουν έργα, εποσέμενε και δουλειές οι οποίες δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Δεν γίνεται να έχω 7 κρεβάρια, 4 COVID, 4 non-COVID και 3 COVID και με βάζω να κάνω και διακομιδές. Αυτό εντάξει, δεν είμαστε. Σήμερα δεν το μεσημέρι είχατε μία συνάντηση από ό,τι γνωρίζω με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Δεν έγινε. Άρα είμαστε σε στάση αναμονής. Θα σας πω, κύριε Ασκελάκη, θα σας πω. Εμείς είμαστε 5 γιατροί, έχω 2 θέσεις κενές.
γιατί μου υπόσχονται ότι θα μου δώσουν γιατρούς. Έχω δύο θέσεις κενές, οι οποίες προκηρυχθήκαν, δεν καλυφθήκαν. Τώρα θα αποκηρυχθούν, δεν θα καλυφθούν πάλι. Γιατί κανείς δεν έχει θέση νοσοκομείο στον Ρέθινο. Όταν υπάρχει δυνατότητα να πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο εκεί θα είναι πιο προστατευμένος, γιατί να έρθει στο Ρέθινο και να τραβάει αυτό. Αυτή την κατάσταση που βλέπω ότι τραβάμε μέσα εδώ πέρα. Αλλά λοιπόν δεν περιμένω κανένα νέο γιατρό από τους πέντε που είμαστε, πέντε θα μείνουμε. Απλώς εκείνο που ζητάω, απλά είναι, απλώς αυτό ζητάω, σαν εντατική μονάδα, να μ' αφήσουν με τους πέντε μου γιατρούς, αυτοί που είμαστε πέντε γιατροί, να δουλεύουμε τα 7 κρεβάτια αυτά. Και ανεξάρτητα αν εγώ κουράζομαι ή αν δεν βάλω παραπάνω εφημερίες ή όχι στη μονάδα, δεν θέλω να με απασχολούν και να βάζω να κάνω διακομιδές. Αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου σχετίζεται και με αυτήν τη νέα πραγματικότητα που ισχύει, κύριε Μαρκάκη, από σήμερα στα νοσοκομεία ολόκληρη τη χώρα, όσον αφορά. Όχι, εγώ κοιτάξτε, δείτε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμένα οι γιατροί μου και το νοσηλευτικό μου προσωπικό είναι όλοι εμβολιασμένοι, 100%. Δεν έχω τέτοια προβλήματα, ούτως ή άλλως. Εκεί οι αναισθησιολόγοι, από ό,τι ξέρω, και αυτοί εμβολιασμένοι. Νοσηλευτικό προσωπικό είναι ανεμβολίαστο, κάποιο προσωπικό από αλαθλήματα και διοικητικό προσωπικό. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί πέρα. Mm-hmm. Η μονάδα τουλάχιστον τέτοια προβλήματα δεν έχει. Σας είπα ότι εγώ. Οι γιατροί μου είναι εμβολιασμένοι, είμαστε εκεί πέρα, εφημερεύουμε εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα ασθενή από την μονάδα να κινδυνεύσει, ανεξάρτητα από πόσες εφημερίες θα κάνουμε. Απλώς θέλω, δέχομαι να με βάζουν να κάνω και διακομιδές σε άλλους νομούς. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ.